η χάρις του Θεού δεν περιγράφεται. Αν μπορούσε ένας που τη νιώθει τη χάρη του Θεού να τη μεταδώσει στον άλλον, τότε θα ήταν πολύ εύκολο και ο άλλος να αρχίσει να την απολαμβάνει. Δεν περιγράφεται. Για να φτάσω να έχω τη χάρη του Θεού θέλει μια διαδικασία, θέλει χρόνο, θέλει πολύ χρόνο. Είναι προσωπικό απόκτημα, είναι προσωπικό αίσθημα, όχι υποκειμενικό, προσωπικό. Δεν είναι μια κατάσταση που εγώ την αισθάνομαι εξ υποκειμένου, έτσι που να λέμε, α, ξέρω εγώ, είσαι συναισθηματικός τύπος και ευαίσθητος και λοιπά. Όχι υποκειμενικά με αυτή την έννοια ή ψυχολογικά, αλλά προσωπικά αισθάνεται κανείς τη χάρη του Θεού. Και απόδειξη ότι ενώ η δομή του ανθρώπου δεν αλλάζει, είναι αυτός που είναι. Αυτή η ίδια η ψυχολογία του, η ιδιοσυγκρασία του, άλλοτε να χάνει τη χάρη του Θεού και άλλοτε να την έχει. Που σημαίνει ότι δεν είναι ένα θέμα υποκειμενικό, ένα θέμα της δομής του, αλλά ένα θέμα προσωπικό. Δεν μεταφέρεται λοιπόν η περιγραφή, δεν λέγεται τίποτα γι' αυτό, είναι προσωπική γεύση. Ακόμα αισθάνεται ότι ο Θεός τον πλησιάζει και με κάτι άλλο, με τα χαρίσματα. Είδατε όταν πηγαίνουμε σε μια επίσκεψη, πάμε με τα δώρα μας, δεν πάμε με άδεια χέρια. Λέγει μάλιστα ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη, όταν θα έρχεσαι στο ναό μου δεν θα εμφανιστείς μπροστά μου με άδεια χέρια. Είναι μια έτσι πολύ λεπτή, θα λέγαμε, θέση αυτή και πολύ ψυχολογημένη. Αλήθεια, να το προσέξουμε αυτό το πράγμα. Πουθενά ποτέ δεν πρέπει κάπου να πηγαίνουμε, σε ένα συγγενή σας, στη μάνα σας, στον πατέρα σας, σε φίλο σας, οπουδήποτε, να μην πάτε κάτι, ένα λουλούδι, ένα λουλούδι, ένα κάτι, ένα κάτι. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Εάν ο Θεός μας λέγει ότι δεν πρέπει να εμφανιστούμε μπροστά Του με άδεια χέρια, και προκειμένου είναι το πρόσφορό μας τώρα στην Καινή Διαθήκη, προσέξτε, είναι το πρόσφορό μας στην Καινή Διαθήκη, πόσο περισσότερο όταν ο άπειρος Θεός έρχεται εκείνος σε εμάς, δεν θα κουβαλάει τα δώρα Του. Και τα δώρα Του είναι τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Ο δε καρπός του Πνεύματος εστί, λέει ο Απόστολος Παύλος. Ο δε καρπός του Πνεύματος είναι η πίστης, η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, η Χριστότης, μακροθυμία κλπ. Όλα αυτά είναι ο καρπός του Αγίου Πνεύματος, τα δώρα του Αγίου Πνεύματος. Και ο άνθρωπος ο οποίος κάνει προσπάθεια να προσεγγίσει το Θεό, αισθάνεται ότι τον προσεγγίζει ο Θεός με τα δώρα Του. Είναι πραγματικά μια υπέροχη θέση αυτή. Αλλά δια να εγγύσουμε το Θεό και να εγγύσει εκείνος εμάς, ο Άγιος Ιάκωβος Αδελφόθεος θα μας δώσει δύο συμβουλές. Και θα μας τις δώσει αυτές με πολύ έντονο τρόπο. Καθαρίσατε χείρας αμαρτωλή και αγνίσατε καρδίας δίψυχη. Οι δύο θέσεις είναι καθαρίσατε χείρας, και η άλλη θέση είναι αγνίσατε καρδίας. Ο έντονος τρόπος με τον οποίο το λέγει για να αφυπνήσει είναι στο καθαρίσατε χείρας ο χαρακτηρισμός αμαρτωλή, και στο δεύτερο αγνίσατε καρδίες ο χαρακτηρισμός δίψυχη. Για να τα δούμε αυτά. Καθαρίσατε χείρας, καθαρίσατε τα χέρια σας. Από τι? Ω αμαρτωλοί άνθρωποι. Ξέρετε ότι εδώ παίρνει βέβαια την εικόνα από τις παλιές θυσίες, που κανείς έπρεπε να είναι πλημμένος για να προσφέρει τη θυσία του. Οι ιερείς επλένοντο στον υπτήρα για να προσφέρουν τη θυσία στο Θεό. Και εμείς οι ιερείς, όταν τελούμε τη Θεία Λειτουργία, πλένουμε τα χέρια μας. Πηγαίνουμε στον υπτήρα όταν ντυθούμε και λέμε «Νύψομε εν αθώοις τα σχήρας μου» και λοιπά. Είναι από έναν ψαλμό. Θα νύψω εν αθώοις τα σχήρας μου. Δηλαδή ότι
θα ήθελα να έχω μία αθωότητα, τα χέρια μου να μην επιμαρτυρούν κακία και βρώμικα πράγματα. Έτσι λοιπόν θα πλύνω τα χέρια μου και θα έρθω να σου προσφέρω τη θυσία, αφού θα κυκλώσω το θυσιαστηριό σου. Μια μικρή παρένθεση. Πολλές φορές, αγαπητοί μου, όταν έρχεστε στο ιερό να μας φέρετε το πρόσφορό σας, για να βγω και από μια παρεξήγηση που μπορεί να συμβαίνει, θέλετε να μας χαιρετήσετε. Εγώ πολλές φορές δεν σας δίνω το χέρι μου να σας χαιρετήσω. Και μπορείτε να πείτε, μπα, γιατί δεν μου έδωσε το χέρι του να τον χαιρετήσω. Είναι γιατί πλήθηκα. Και πλήθηκα ακριβώς για τη θυσία που θα γίνει στην Αγία Τράπεζα. Δεν πρέπει να σας χαιρετήσω. Τέλειωσε. Πλήθηκα. Τέλειωσε. Δεν θα πιάσω τίποτε άλλο παρά μόνο ό,τι αφορά στη θυσία επί της Αγίας Τραπέζης. Και αν υποτεθεί ότι κάποιος θα με χαιρετήσει, θα πάω να ξαναπληθώ. Αλλά δεν μπορώ να το κάνω αυτό συνέχεια, να πλένουμε. Γι' αυτό πολλές φορές λέμε, αποφεύγουμε να χαιρετήσουμε. Αυτό ήταν στην Παλαιά Διαθήκη. Και ήταν ένας εξωτερικός καθαρισμός. Εδώ ο Άγιος Ιάκωβος παίρνει βέβαια την αφορμή από τον Παλαιό Νόμο, από την Παλαιά Θυσία. Εδώ αποτείνεται όμως προς πάντα χριστιανών και όχι προς τους ιερείς. Και ασφαλώς εννοεί κάτι πιο εσωτερικότερο. Τι είναι τα καθαρά χέρια? Ω, τα καθαρά χέρια είναι κάτι πολύ θεμελιώδες και βασικό, το οποίο οι Εβραίοι δεν πρόσεχαν. Ο φόνος. Θα μου πείτε, πολύ χοντρό για μας σήμερα να το πούμε αυτό, ότι είναι ο φόνος. Ναι, αν λάβετε υπόψη ότι οι Εβραίοι ήσαν ταχύτατοι στα πόδια, το λέει ο Λόγος του Θεού, για να χύσουν αίμα. Οξύς στα πόδια τους, στα βήματά τους, να χύσουν αίμα. Δηλαδή τον φόνο δεν τον είχαν για τίποτε. Και κάποτε μάλιστα από έναν φανατισμό θρησκευτικών. Όμως δεν είναι μόνο ο φόνος, είναι και άλλα πράγματα. Είναι όλες εκείνες οι αμαρτίες που μπορεί να γίνουν με τα χέρια. Είναι η κλοπή. Και κάθε τι που τελικά θα μαρτυρούσε χέρια βρώμικα. Και τα χέρια που επέβαλαν στον Κύριον οι άρχοντες του λαού να τον συλλάβουν, ήσαν χέρια βρώμικα. Ήσαν χέρια εγκληματικά. Και αυτά τα χέρια την άλλη μέρα επήγανε το πρόβατό τους, το αρνί τους, το αντίτυπο του αληθινού αμνού, για να το προσφέρουν θυσία εις τον Θεό. Την άλλη μέρα, την παραμονή του Πάσχα δηλαδή. Αυτά τα χέρια ήταν βρώμικα, ήταν πολύ βρώμικα, ήταν εγκληματικά χέρια αυτά. Ένα χέρι που κάνει μια πλαστογραφία, κάνει μια κλοπή, ένα χέρι που χτυπά, ένα χέρι που καθιονδήποτε τρόπον εργάζεται, οτιδήποτε κακό, είναι βρώμικο χέρι. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή του 2,7: «Βούλομαι, προσεύχεστε τους άνδρες», θέλω να προσεύχονται οι άνδρες, «εν παντή τόπο οπουδήποτε, επέροντας οσίους χείρας, χωρίς οργής και διαλογισμού», να σηκώνουν όσια χέρια, άγια χέρια. Διότι χέρια που σηκώνονται στην προσευχή και είναι βρώμικα, δεν τα δέχεται ο Θεός. Δεν τα δέχεται ο Θεός. Χέρια που είναι βρώμικα και κάνουν ελεημοσύνη, αλλά ως βρώμικα, δεν τα θέλει ο Θεός. Ούτε ακόμη να προσφερθούν δώρα. Δεν θα δεχθείς, λέγει η Αγία Γραφή, δεν θα δεχθείς μίσθωμα πόρνης. Θα έρθει μια ανήθικη γυναίκα να σου φέρει το δώρο της. Δεν θα το πάρεις, παραγγέλει στον ιερέα. Δηλαδή με άλλα λόγια, καθάρισε τον εαυτό σου και μετά να προσφέρεις το δώρο. Τα χέρια μας λοιπόν τα θέλει καθαρά ο Θεός. Αλλά για να μην νομίσει κανείς ότι πρέπει να περιοριστούμε μόνο στο θέμα των χεριών, είναι και το θέμα της καρδίας. Αγνήσατε καρδίας δίψυχη, ο δίψυχη, αγνήστε τις καρδιές σας. Δίψυχος είναι αυτός που έχει δύο ψυχές. Είναι εκείνο που πολλές φορές λέμε, να το κάνω να μην το κάνω, να το κάνω να μην το κάνω. Εδώ είναι αυτός που έχει δύο βουλήσεις. Αλλά η βούληση είναι στοιχείο της ψυχής. Δύο ψυχές όμως, θα πει αυτός που τη μια ψυχή τη χρησιμοποιεί
Ή μία είναι η ψυχή, δεν είναι δύο. Μία είναι, αλλά αυτή τη μία άλλοτε τη χρησιμοποιεί στο να ακούει το Θεό και άλλοτε στο να ακούει τον κόσμο. Μια τούτο, μια εκείνο. Μια παλινδρόμηση της ψυχής. Αγνίστε λοιπόν της καρδιάς σας, ο διψυχοί άνθρωποι. Αυτή η διψυχή, αγαπητοί μου, είναι κάτι φοβερό. Μας το έχει ξαναπεί πιο πίσω ο Άγιος Ιάκωβος και πράγματι ο διψυχός άνθρωπος ακατάστατος, λέει, εμπάσες τες οδείς αυτού. Είναι ακατάστατος, λέγει, ο διψυχός άνθρωπος σε όλους τους τρόπους της ζωής του. Μια έτσι, μια έτσι. Όχι, θα είσαι αυτό που πρέπει να είσαι. Αδελφέ μου, είσαι χριστιανός. Μείνε χριστιανός. Με όλη τη συνέπεια. Και πρόσεξε τη διψυχή. Ταλαιπωρήσατε και πενθήσατε και κλάψατε. Ο γέλος ημών εις πένθος μεταστραφεί το. Και η χαρά εις κατήφιαν. Ταλαιπωρήσατε. Επειδή ακριβώς προηγουμένως μένετε και θέλετε να μένετε στις ειδονές του κόσμου τούτου, ταλαιπωρήσατε. Δηλαδή αισθανθείτε άθλιον και θλιμμένον εαυτόν. Είναι το αντίστροφο των ειδονών. Πενθήσατε, είναι το κατά Θεόν πένθος. Μακάρι οι πενθούντος ότι αυτοί παρακληθήσονται. Όταν δεις, αδελφέ μου, τα χάλια σου και πεις ταλέπορη ψυχή, ταλέπορε άνθρωπε, ποιος είσαι. Και κλάψατε. Κάποτε πρέπει να κλάψουμε και εσωτερικά και εξωτερικά. Είναι μακάρι εσείς που κλαίτε, λέει ο Κύριος, γιατί θα γελάσετε. Είναι το κλάμα, το κατά Θεόν κλάμα της μετανοίας. Ο γέλος ημών εις πένθος μεταστραφεί το. Ποιος είναι αυτός ο γέλος? Δεν είναι το γέλιο, αλλά είναι το πορνικό γέλιο. Είναι το κοσμικό γέλιο. Είναι τα γέλια των ανθρώπων που διασκεδάζουν πρόστιχα. Πορνικά, κοσμικά. Αυτά, λέγει, τα γέλια ας μεταστραφούν σε πένθος. Δεν θέλω Θεός να πενθούμε. Ο άνθρωπος που έχει μέσα του το Θεό έχει πανηγύρι, έχει Πάσχα, έχει Ανάσταση. Αλλά πρέπει να πενθήσεις σε σχέση με εκείνο που κάνεις. Και η χαρά εις κατήφιαν. Ας μεταστραφεί και η χαρά σας σε κατήφια. Ποια χαρά? Η σαρκική χαρά. Για να αναπηδήσει μέσα μας η πνευματική χαρά. Ταπεινώθητε ενώπιον του Κυρίου και υψώσει μας. Είναι ο επίλογος αυτής της παραγράφου. Θα σας υπενθυμίσω κάτι που και παλιά το είχα πει σχετικά με την επιστολή του Αγίου Ιακώβου. Η επιστολή του Αγίου Ιακώβου είναι βέβαια 5 κεφάλαια, αλλά είναι μικρές ενότητες επί πολλών θεμάτων. Και σε κάθε ενότητα βγάζεται ένα συμπέρασμα. Το συμπέρασμα λοιπόν εδώ, αυτής της μικράς ενότητος, που ήταν ότι πρέπει να ταπεινωθούμε στον Θεό, να μην είμαι θα φίλοι του κόσμου, και ότι πρέπει να εγγύσουμε τον Θεό και να αγνίσουμε τις καρδιές μας και να καθαρίσουμε τον εαυτό μας, είναι τούτο. Ταπεινώθητε ενώπιον του Κυρίου και υψώσει μας. Ταπεινωθείτε, λέγει, μπροστά στο Θεό και θα σας υψώσει. Ο Χριστός ο ίδιος μας είπε, όποιος με δοξάσει, και σημαίνει καλό τρόπο ζωής έχει, θα τον δοξάσω. Και όχι μόνο στον παρόντα κόσμο, πολλές φορές μας δοξάζει ο Θεός και μας υψώνει, αλλά προπαντός στη Βασιλεία Του. Αγαπητοί μου, εδώ θα ήθελα να τελειώσω. Και θα ήθελα να σας πω ότι ο Λόγος του Θεού τρέφει πραγματικά. Θα ήθελα να σας πω, επειδή είδα σήμερα στην αγάπη σας, στην συναξή μας αυτήν, πάρα πολλά καινούργια πρόσωπα που έρχονται στις ομιλίες τουλάχιστον του Στομίου. Από πέρσι, πρόπερσι και τα λοιπά. Πολλά πρόσωπα είδα καινούργια. Θα ήθελα να κάνω μια έκκληση αγάπης σε αυτά τα καινούργια πρόσωπα. Μας δώσατε πολύ χαρά που ήρθατε, αλλά ελάτε να ακούτε το Λόγο του Θεού. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να πετύχει τίποτα αν δεν ακούγει Λόγο του Θεού. Δεν γίνεται. Ο Λόγος του Θεού σκαλίζει, γλύφει, θα λέγαμε, το άγαλμα της ψυχής και το κάνει αληθινό άγαλμα. Άγαλμα θα πει αγάλωμε να βλέπω. Και για να γίνει ο κάθε άνθρωπος ένα άγαλμα
της Θείας Χάριτος, δηλαδή μια ύπαρξη, ένα πρόσωπο που να το χαίρεται και ο Θεός και οι άνθρωποι, πρέπει το πρώτο πράγμα να κάνει να ακούει το Λόγο του Θεού. Είναι σπουδαίο στοιχείο ο Λόγος του Θεού. Και λέγω ακόμη, όπου ακούεται ο Λόγος του Θεού, αρκεί να είναι ορθόδοξος λόγος. Προσέξτε, γιατί υπάρχουν και φρέατα συντατριμένα κατά τον προφήτη. Πηγάδια βρώμικα που πάνε να ξεδιψάσουν εκεί οι άνθρωποι. Είναι των αιρέθεων οι τόποι. Όχι ποτέ εκεί. Ποτέ μην ακούσετε Λόγο Θεού. Μπορεί κάποτε να έρθει ο Λόγος του Θεού και να σας κάνει αγίους. Ποτέ μην πάτε σε τόπους συντετριμένους, βρώμικους, ελεηνούς, που είναι οι αίρεσες εκεί. Ποτέ, 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 ποτέ. Αν υποτεθεί ότι δεν ακούγεται Λόγος Θεού σωστός, ορθόδοξος, γνήσιος, στον τόπο σας. Αλλά εάν ακούγεται, όπου ακούγεται ο Λόγος του Θεού, να σπέρνετε, να τον ακούτε. Είναι σπουδαίο αυτό. Γιατί εκείνος που δεν ακούει, δεν θεραπεύεται. Δεν μπορεί να έχει αυτογνωσία αν δεν ακούει το Λόγο του Θεού. Δεν μπορεί να προκόψει. Βέβαια δεν είναι αρκετό. Πρέπει ο Λόγος του Θεού που ακούμε να μας δημιουργεί αφύπνιση και αυτογνωσία, και ανά πάσα στιγμή να λέμε «εγώ τι κάνω», και αυτό το «εγώ τι κάνω» να μην το λέμε όση ώρα ακούμε, αλλά κάθε μέρα. Αυτό είναι το πνεύμα της επιστροφής, αυτό είναι το πνεύμα της μετανοίας. Εύχομαι να σας ευλογεί πλούσια και πολύ ο Θεός.